Το βαγγελάκι μας, που ήταν βαγγελάκι τότε, ο σημερινός Ευγένιος ο Β', γεννήθηκε στο διπλανό σπίτι. Στην οδό Άλμπερ, το άκουσμα του ονόματος του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου γύρισε τη σκέψη πολλών δεκαετίες πίσω. Η ξαδέρφη του Χρυσή θυμήθηκε βουρκωμένη τον Βαγγέλη Αντωνόπουλο, το αγαπητό μικρό αγόρι που μεγάλωσε στο κέντρο του Ηρακλείου σε ένα σπίτι το οποίο σήμερα έχει γκρεμιστεί, με τις αναμνήσεις όμως να μένουν ζωντανές. Ήταν ένα γλυκύτατο παιδάκι που έκανε παρέα με μεγάλους. Η γιαγιά, η Αγγελικό που ήταν μέσα, και εδώ έμεναν και δύο γειτόνισσες πολύ μοναχικές, δασκάλα με τη μητέρα της. Πού το έχανες, πού το έβρισκες, στα δύο σπίτια. Ο πατέρας του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου υπήρξε πρόσφυγας και ο ίδιος μεγάλωσε στην καρδιά του Ηρακλείου, όπου πολλοί τον θυμούνται ακόμα να παίζει στα στενά. Το αγαπημένο του καταφύγιο δεν ήταν άλλο από την Παναγία των Σταυροφόρων. Από μικρός περνούσε αρκετές ώρες στο ξεχωριστό εκκλησάκι και ήταν εμφανές σε όλους ότι θα ακολουθούσε το δρόμο του Θεού. Συνέχεια, να ψάλλει, να βοηθάει, να είναι στο ιερό, να είναι απ' έξω. Δεν ήταν ζωηρό παιδί να παίζει με παρέες. Διάβαζε πολύ και άριστος μαθητής. Συγκίνηση και δάκρυα χαράς και για τους γείτονες που ένιωσαν περηφάνεια για τον αγαπημένο τους Βαγγέλη, όπως τον θυμούνται. Τότε που έγινε επίσκοπος Κνωσού, τον αγκάλιασα, τον εφήσα και στα δύο μάγουλα, γιατί για μένα είναι παιδί μου, και του λέω και έρχει επίσκοπος, να που έπιασε η ευχή μου. Τώρα θα του πω και πατριάρχης. Είναι μεγάλη χαρά που είναι από τη γειτονιά μας. Πολύ μεγάλη χαρά. Η θεία του στάθηκε από την αρχή και καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του στο πλευρό του. Σαν άλλη μάνα, καθώς την έχασε πριν προλάβει να δει την πορεία του, από τις σπουδές στη θεολογία μέχρι την ανάδειξή του σε Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου και στη συνέχεια σε νέο ποιμενάρχη της Κρήτης. Η θεία Ιωάννα είναι ένα καταπληκτικό άτομο, Γιαννούλα για μας, και στάθηκε δίπλα του μητέρα, πατέρας, κανονική οικογένεια. Ιδιαίτερα όταν πέθαναν οι γονείς του. Συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα και για τον πρωτοσύγκελο Μεθόδιο. Μου λέει η μάνα μου, αφού δεν έχει μάνα, θα του δώσει την ευχή μου σαν και το παιδί μου. Ο Ευγένιος αποτελεί τον πρώτο αρχιεπίσκοπο με καταγωγή από το Ηράκλειο από το 1941, ενώ ο προηγούμενος Ηρακλειώτης που εξελέγει ήταν ο Τιμόθεος Βενέρης το 1933.